Ηλεκτρονικό παράβολο δημοσίου ύψου 10 ευρώ θα πρέπει να καταβάλουν όλοι οι Έλληνε πολίτε προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση νέα ταυτότητα. Το παράβολο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματο του Δελτίου, στα έξοδα εκτύπωσή του, τη δαπάνη ασφαλού μεταφορά του από και προ τη διεύθυνση διαβατηρίων και εγγράφων ασφαλεία του αρχηγείου τη ελληνική αστυνομία στην Αθήνα, καθώ και στη φωτογραφία, εφόσον ο πολίτης επιθυμεί να τη βγάλει στο τμήμα ασφαλείας. Για τι περιπτώσει έκδοση δελτίου ταυτότητα εξαιτία απώλεια ή φθορά του προηγούμενου δελτίου του ετούντο, θα καταβάλλεται επιπλέον ηλεκτρονικό παράβολο δημοσίου ύψου 9 ευρώ, όπω ακριβώ ισχύει και σήμερα. Να αναφερθεί ότι η χώρα μα χρειάζεται άμεσα να συμμορφωθεί στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αλλά και στι απαιτήσει διεθνών φορέων όπω ο Διεθνή Οργανισμό Πολιτική Αεροπορία. Συγκεκριμένα, ο Κανονισμό προβλέπει για όλα τα κράτη-μέλη την έκδοση νέων δελτίων ταυτότητα με ιδιαίτερα αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφαλεία τα οποία το σημερινό δελτίο δεν πληρεί. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ταυτότητε κρατών-μέλων που δεν διαθέτουν μηχανικώ αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου του 2026. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού, τα δελτία ταυτότητας που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας που ορίζονται ή που δεν περιλαμβάνουν την αναγνώσιμη ζώνη, Πάβουν να ισχύουν επομένω οι τωρινέ ταυτότητε, ισχύουν για δύο χρόνια, μέσα στα οποία οι πολίτε θα πρέπει να εκδώσουν την ταυτότητα νέου τύπου. Η διάρκεια ισχύω τη νέα ταυτότητα από την ημερομηνία έκδοση είναι τα 10 έτη, όπω ακριβώ ισχύει και σήμερα. Ενώ θα εκτυπώνονται τα εξή στοιχεία: Στην μπροστά πλευρά, φωτογραφία κατόχου, αριθμό δελτίου ταυτότητα, επώνυμο, όνομα, φίλο, ημερομηνία γέννηση, ηθαγένεια, ημερομηνία έκδοση, ημερομηνία λήξη, αρχή έκδοση και υπογραφή κατόχου. Στην πίσω πλευρά, όνομα πατέρα, όνομα μητέρα, τόπο γέννηση, ομάδα αίματο προαιρετικά ύψο υποχρεωτικά από το 24ο έτο. Εφόσον αποφασιστεί σχετικά, έχει προβλεφθεί και χώρο για να τυπωθεί ο προσωπικό αριθμό πολίτη. Παράλληλα, στον ανέπαφο χώρο αποθήκευση περιλαμβάνονται φωτογραφία κατόχου σε ψηφιακή μορφή, στοιχεία μηχανικό αναγνώσιμη ζώνη, δύο δακτυλικά αποτυπώματα, επώνυμο πατρό-επώνυμο μητρό, εγγραφής... και αριθμό δημοτολογίου καθώ και τοπο έκδοση. Σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν 367 σημεία έκδοση νέων δελτίων αστυνομική ταυτότητα, ενώ Βλέπετε και η λειτουργία 60 φορητών κλιμακίων. Οι πολίτε μέσω του id.gov.gr και με προσωπικού κωδικού τάξη net μπορούν να ζητήσουν την έκδοση νέα ταυτότητα ή την αντικατάστασή τη λόγω μεταβολή των στοιχείων. Λήξη ισχύω, φθορά ή παλαιότητας. έτσι δίνεται τη δυνατότητα στους πολίτες να προγραμματίσουν ψηφιακά το ραντεβού τους. Στην πλατφόρμα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που θα παρουσιαστεί στο ραντεβού για την έκδοση ή αντικατάσταση του δελτίου. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να κλείσει το ραντεβού τρίτο, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη για να εξυπηρετηθεί. Να αναφερθεί με έμφαση ότι σε περίπτωση απώλεια ή δελτίου ταυτότητα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία και υπάλληλο του αστυνομικού τμήματο θα σα κλείσει το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού.